Αναρωτηθήκατε ποτέ τι είναι ένα διάνυσμα και γιατί είναι τόσο ζωτική σημασία στην διαφορετικά πεδία. Λοιπόν, μην αναρωτιέστε άλλο. Ένα διάνυσμα είναι ένα μέγεθο που διαθέτει τόσο μέγεθο όσο και κατεύθυνση. Φανταστείτε ένα βέλο. Το μήκο του βέλου συμβολίζει το μέγεθο τη. Διάνυσμα, ενώ η κατεύθυνση προ την οποία δείχνει το βέλο είναι το κατεύθυνση του διανύσματος. Οι φορεί βρίσκουν χρήση σε πληθώρα τομέων όπω μαθηματικά, φυσική και μηχανική. Είτε πρόκειται για την περιγραφή τη κίνηση ενό αντικειμένου, είτε για τι δυνάμει που ενεργούν σε ένα αντικείμενο, ή ακόμα και η ηλεκτρική και μαγνητική, παιδεία, τα διανύσματα είναι το βασικό σα εργαλείο. Τώρα μπορεί να σκέφτεστε, τι διαφοροποιεί ένα διάνυσμα από ένα. Σκέιλερ. Λοιπόν, αυτή είναι μια σπουδαία ερώτηση. Οι κλίμακε είναι ποσότητε που έχουν μόνο μέγεθο, ταχύτητα. Μάζα, θερμοκρασία, όγκο, πυκνότητα. Όλα αυτά είναι παραδείγματα κλιμάκων. Δεν έχουν την κατευθυντική συνιστόσα που διαθέτουν τα διανύσματα. Οι φορεί δεν είναι απλώ διαφορετικοί, αλλά ευέλικτοι. Μπορούν να προσθεθούν, να αφαιρεθούν, να πολλαπλασιαστούν ή και να διαιρεθούν από άλλα διανύσματα ή κλιμάκια. Η ομορφιά αυτών των λειτουργιών είναι ότι διατηρούν το, το μέγεθο και την κατεύθυνση των διανύσματων. Αλλά τα διανύσματα δεν περιορίζονται μόνο στη σφαίρα των σκληρών. Επιστήμοι έχουν αφήσει το στίγμα του στον κόσμο των υπολογιστών, γραφικά, όπου αναπαριστούν σημεία, γραμμέ και πολύγωνα. Αυτό επιτρέπει στους υπολογιστές να αποδίδουν τρισδιάστατες εικόνες και σκηνές με αποτελεσματικότητα. Ακόμη και στον τομέα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, τα διανύσματα έχουν διαμορφώσει μια θέση, αντιπροσωπεύουν λέξεις και φράσεις που μαθαίνονται από τεράστιες ποσότητες του κειμένου. Αυτά τα διανύσματα γίνονται τα άλογα εργασίας για εργασίες όπως η λέξη, ομοιότητα, ανάλυση συναισθήματος και μηχανική μετάφραση. Συνοψίζοντα, τα διανύσματα είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να, να αναπαριστούν και να χειριστούν ποσότητες σε ένα ευρύ φάσμα. Παιδεία έχουν τόσο μέγεθο όσο και κατεύθυνση. Σε αντίθεση με τα κλιμάκια, τα οποία διαθέτουν μόνο μέγεθο, τα διανύσματα μπορούν να, να λειτουργούν διατηρώντα τι εγγενεί ιδιότητέ του και χρησιμοποιούνται σε διάφορου τομεί, από τι σκληρέ επιστήμε έω τι γραφικά υπολογιστών και επεξεργασία φυσική γλώσσα. Έτσι, την επόμενη φορά που θα συναντήσετε ένα διάνυσμα, θυμηθείτε ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό βέλος. Είναι ένα θεμελιώδε εργαλείο που διαμορφώνει την κατανόηση τη, τον κόσμο γύρω μα.